Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα σας είναι γνωστό, μπορώ να πω και από το προηγούμενο χρόνο. Ένα έργο και μία δράση της Τουριστικής Επιτροπής, η οποία μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό του 2013. Να σας θυμίσω ότι ήταν ένας διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη δημιουργία της τουριστικής ταυτότητας της Ήρου και σχεδιασμός δράσεων και ενημέρωσης για την προβολή της Ήρου. Καθορίστηκαν οι όροι για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, όπως ορίζει ο νόμος, γιατί το ποσό ήταν 30.000 ευρώ. Η νομοθεσία ορίζει ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν και το ΕΛΟΤ. Ίσως αυτό ήταν και μια δυσκολία για τις εταιρείες οι οποίες θα ήθελαν να ασχοληθούν με το θέμα. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξε μόνο μία εταιρεία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, στο πρακτικό το οποίο ολοκλήρωσε και σύμφωνα με τη βαθμολογία η οποία έγινε από τα μέλη της Επιτροπής, η οποία βαθμολογία μετά με τον τύπο προέκυψε στο ποσοστό του 5, κάτω από το 6,25 όπως όριζε η νομοθεσία και η διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί η πρότασή της, θεωρώντας ότι δεν πληρεί τους όρους, παρότι η Επιτροπή έκανε μία πρόταση να καλεστεί η εταιρεία και να δώσει συμπληρωματικές οδηγίες ή προτάσεις για τη δημιουργία αυτής της τουριστικής ταυτότητας. Κάτι που η εταιρεία δεν το δέχθηκε, με δεδομένο ότι ήταν η βαθμολογία της χαμηλή και δεν ήθελε να ζήτησε την αναβαθμολόγηση. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία δεν ορίζει αυτό να γίνει νέα βαθμολογία και καταλαβαίνετε ότι ο διαγωνισμός αυτός ήρθε σε αδιέξοδο, με δεδομένο ότι, όπως σας είπα, είναι κάτω της βάσης στο μαθηματικό τύπο της βαθμολογίας. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να ζητηθούν νέα στοιχεία, συμπληρωματικά στοιχεία από την εταιρεία, η οποία και εν μέρη, απαντώντας πάλι, λέω, δεν το δέχεται, με δεδομένο ότι δεν μπορούμε να υπογράψουμε σύμβαση. Γιατί, εφόσον δεν πληρεί τους όρους, δεν θα εγκριθεί από την Επίτροπο. Έτσι λοιπόν, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία ορίστηκε με την 104 του 2012 απόφαση του Δημάρχου Σύρου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, την ακύρωση του διαγωνισμού και την επιστροφή της εγγυητικής στην εταιρεία ALTS με τη σημείωση μη αποδέσμευσης των χρημάτων, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία με τον καθιοδήποτε τρόπο. Αυτή είναι η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, η οποία ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Προσφοράς. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο κομμάτι τουριστική προβολή του νησιού. Αυτό είναι πασιφανές και από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Και είναι πασιφανές και ότι οι εταιρείες δεν ενδιαφέρθηκαν να ασχοληθούν με το νησί μας, να το προβάλλουν όπως αξίζει να προβάλλεται αυτό το νησί. Νομίζω ότι χάνονται οι δυνατότητες τις οποίες έχει το νησί. Δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει αποσπασματικά, κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται από τον Δήμαρχο, δηλαδή μπαίνοντας στη σεζόν, το να καλέσεις τους επαγγελματίες στο Δημαρχείο και να κάνεις συζήτηση μαζί τους δεν ωφελεί. Ωφελεί όταν τους καλέσεις στο τέλος της σεζόν και να κάνεις ένα προγραμματισμό, έναν απολογισμό, το πώς πήγε η σεζόν που πέρασε και τι κάνεις για την επόμενη, για να διορθώσεις τα λάθη και να ανεβάσεις το νησί. Σήμερα βλέπουμε για άλλη μια φορά κάποια αποτελέσματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι θετικά για μας. Κρίναμε την προσφορά για μένα απαράδεκτη, έτσι, και το σκεπτικό και το όλο στήσιμο
προγράμματος είναι απαράδεκτο. Πιστεύω και θα συζητήσουμε και παρακάτω μετά την παρέτηση και του κυρίου Παράβαλο, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΕΟΣ στην Επιτροπή, θα πρέπει επιτέλους αυτή η Επιτροπή να αναδιοργανωθεί. Και επειδή η κίνηση, όπως ανέφερε και ο κύριος Γαβγιώτης προηγούμενα, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν θεωρητικά να δώσουν λύσεις σε προβλήματα και να οικειοποιηθούν κάποιες καταστάσεις για το νησί, το να δημιουργούμε θεσμούς, εταιρείες σε αυτή τη φάση όπου ο Δήμος πραγματικά συζητά να συρρυκνώσει τις δαπάνες τις οποίες έχει και να ενσωματώσει στον οργανισμό του νομικά πρόσωπα όπως είναι ο ΠΑΣ, ο οποίος έχει ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο δένει με τον τουρισμό, δένει όμως στη θεωρία αλλά όχι στην πράξη. Όταν τα προγράμματα του ΟΠΑΣ βγαίνουν, ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει και έχουμε μπει στο καλοκαίρι και δεν αξιοποιούνται τουριστικά, υπάρχει ένα σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα και πρέπει επιτέλους να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Το έχουμε θέσει και το έχουμε ξαναθέσει. Είναι φορείς απ' έξω από την Τουριστική Επιτροπή. Εμείς δεν συμμετείχαμε γιατί υπάρχει εμπάθεια για συγκεκριμένο πρόσωπο ο οποίος ηγείται στην Ένωση Ξενοδόχων. Δεν αποδεχτήκατε την πρότασή μας. Τα αποτελέσματα όμως, τα οποία έχουμε σήμερα στον τουριστικό τομέα, έτσι, έχουν να κάνουν με την δράση και τις κινήσεις και τις πράξεις της Τουριστικής Επιτροπής και γενικότερα με την πολιτική του Δήμου. Θα ήθελα να είχε παρευληθεί στη διαδικασία και ένα στάδιο, ας το πούμε, ερωτήσεων και εξηγήσεων από την πλευρά του κυρίου Ρούσου, τόσο σαν Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής, όσο και σαν Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί πραγματικά έχω φοβερά κενά με την όλη αυτή η διαδικασία. Να μας εξηγήσετε καταρχήν, γιατί δεν το ξέρω σαν Δημοτικός Σύμβουλος και κυριολεκτικά έπεσα από τα σύννεφα βλέποντας να δημιουργείται ένας ντόρος στο διαδίκτυο, να κατηγορούνται συγκεκριμένα μέλη της Επιτροπής ότι με τη βαθμολογία, η οποία υποθέτω ότι είναι και μυστική, που βάλανε στη συγκεκριμένη πρόταση καταστρέφουν τον τουρισμό στη Σύρο. Γενικότερα είδα μία παρέτηση η οποία ήρθε εξ ουρανού και η οποία εμένα δεν μου μυρίζει καλά. Το να παρετείται κάποιος ο οποίος είναι και δημόσιος υπάλληλος μετά από ένα διαγωνισμό μου υποκρύπτει πάρα πολλά. Και μπαίνω στον πειρασμό να σκεφτώ μήπως όλη αυτή η ιστορία του να είμαστε σε επιτροπές για την τουριστική προβολή κτλ. Μήπως τελικά υποκρύπτει κάποιες άλλες στοχεύσεις, δηλαδή να προωθούμε δικούς μας, να παίρνουμε μερίδια από την αγορά κτλ. Το αντιμετωπίζω με ιδιαίτερο σκεπτικισμό αυτό. Και θέλω να μου πείτε, δηλαδή κάποιοι μέσω της συμμετοχής τους σε κάποιες τέτοιες εταιρείες, σε κάποιες τέτοιες επιτροπές, προσπαθούν να περάσουν υπό το μανδύα κάποιων φιλοσοφιών που έχουν για τον τουρισμό την ανάπτυξη, πώς το λένε, κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Και δεν το λέω εγώ για τον κύριο Τζίνι, πολύ ίσα-ίσα, που χωρίς να έχω μιλήσει με τον κύριο Τζίνι, ενοχλήθηκα γιατί ένας αιρετός γινόταν σάκος του μπόξ ότι δήθεν με το βαθμό που έβαλε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης είναι καταστροφές της Σύρου. Και το ίδιο γινόταν και για το άτομο που έχουμε προτείνει εμείς σαν παράταξη και ο οποίος ο άνθρωπος δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να μας πείτε ήταν, καταρχήν ήρθαμε εδώ αρχές του χρόνου και ήταν μία από τις δαπάνες τις οποίες προεγκρίναμε, γιατί μας είπατε ότι υπάρχει πίεση. Μία από τις δαπάνες του πρώτου προϋπολογισμού. Ναι, έτσι. Μας τη φέρατε γύρω στο Γενάρη-Φλεβάρη, πότε ήταν. Πότε άρχισε ο διαγωνισμός, ποια ήταν η διακήρυξη, ποιο ήταν το αντικείμενο. Και τελικά αυτή η αιτιολογία ότι επειδή
το λογότυπο ήταν ένα λουκούμι και δεν κάλυπτε όλη την γκάμα, αν θέλετε, του τι μπορεί να εκφράζει τουριστικά η Σύρος, όπως λέει τουλάχιστον η απόφαση. Και έτσι διαβάζω, δεν επίθει ότι γιατί να πάρει αυτή η χαμηλή εταιρεία, αυτή να πάρει χαμηλή βαθμολογία, άρα είναι αυτή η αιτιολογία. Επίσης βλέπω και κάποιες άλλες παρατυπίες, οι οποίες είναι, κάνουν μπαμ για όποιον έχει συμμετάσχει στοιχειοδός σε ένα διαγωνισμό. Λέτε δηλαδή εδώ. Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 της προκήρυξης, η οποία παρουσιάζεται στον επισυναπτώμενο πίνακα. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτά για μας όλα είναι άγνωστα. Και άγνωστα θα κρίνουμε και για το αν πρέπει να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε τη δική σας θέση. Αλλά λέτε, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 5,64. Κύριε Γιαλόγλου, εσείς που ξέρετε και από αυτά περισσότερο, όταν είναι κάτω από τη βάση η τεχνική προσφορά, ανοίγει στην οικονομική. Εδώ λοιπόν φαίνεται το εξής. Έρχεται και λέει μετά από αυτό. Ολοκληρώστε. Μα τι να ολοκληρώσει, είναι ζήτημα, κύριε. Εδώ έγινε ολόκληρη επιτροπή, ολόκληρος Δήμος έχει γίνει βούκινο στο διαδίκτυο για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ότι δεν θέλουμε την τουριστική προβολή, ότι είμαστε ανίκανοι όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τη Σύρο. Και μου λέτε τώρα ότι θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Λέει λοιπόν, στη συνέχεια η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση χρόνου, προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Αφού ήταν κάτω από τη βάση την τεχνική προσφορά, γιατί ανοίξατε την οικονομική? Όχι, βέβαια. Μαζί πάει στο σύνολό της. Δεν είναι έτσι. Κατά τη δική μου άποψη δεν ξέρω. Γι' αυτό ρώτησα τον κύριο. Αυτό θα λέω. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Ποιος το λέω εγώ, τα γραμμένα είναι. Εσείς τα γράψατε και μάλιστα τα γράψατε και πώς το λένε και με πολύ ανορθόγραφο τρόπο, γιατί δεν είναι δυνατόν σε δημοτικά έγγραφα το διότι να το γράφετε. Όταν λέτε εσείς τι εννοείτε? Μην με κοροϊδεύετε δηλαδή, το διότι με ήττα και μας λέτε εδώ. Όταν λέτε εσείς τι εννοείτε? Ποιον εννοείτε όταν λέτε εσείς? Εσείς δεν είστε πρόεδρος της Επιτροπής? Ναι, ποιος τα έγραψε δηλαδή? Όταν λέτε εσείς, ευχαριστώ για τον πληθυντικό. Εσείς παίρνετε τη διευθύνση σύνταξη των πρακτικών. Εσείς τα υπογράφετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτό μάλιστα δεν σας εκφράζει. Ευχαριστούμε τον και κύριο Αφρή. Και πέστε μου επιτέλους, κάποιος να πρέπει να μας πει εδώ, ο κύριος Ζήνης. Να... κύριε Μανθόπουλε, πέστε το μας εσείς, να καταλάβουμε δηλαδή, γιατί εγώ δεν ξέρω. Πώς γράφει το διότι? Όχι πώς γράφει το διότι, αφήστε το αυτό. Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει και διότι, αφού δημοτικοί χρησιμοποιούν, γιατί έπρεπε να γράψουν? Αλλά εδώ έχουμε μιξοβάρβαρες καταστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τζίνη που είναι και μέλος της Επιτροπής. Όχι, κύριε Μανθόπουλε, πρέπει να μας πείτε εσείς, σαν πρόεδρος που εισηγήσετε. Όταν έχουμε τεχνική προσφορά κάτω από τη βάση, ανοίγεται την οικονομική προσφορά. Το δεν θέμα... είναι για γέλια αυτό. Δεν το εισηγούμε εγώ, το εισηγείται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και μέλος της Επιτροπής. Ως καθήλυνα αρμόδιος ή γιατί άπαξ και την ανοίξατε και γίνεται κατανοητός. Γίνεται κατανοητός. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Κύριο Τζίνη. Η προκήρυξη, με τον καθορισμό των όρων δηλαδή, είναι συγκεκριμένη και βάσει αυτής η Επιτροπή βαθμολόγησε και ολοκλήρωσε ένα πρακτικό το οποίο πήγε στις Επιτροπές για έγκριση. Μπορείτε να μας πείτε σας σε ποτέ, σας παρακαλώ, στο άρθρο 17... Μην παρεμβαίνετε. Γιατί δεν βάλατε κάποια ερωτήματα? Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ζητούσανε του ρωτάτε? Ναι, ακριβώς, δεν είναι γραφείο του ανακριτή όμως. Όχι, δεν υπάρχει διάλογο στα δημοτικά συμβούλια. Κάνει τοποθετήσεις και κάνει ο άλλος δίνει τις απαντήσεις. Εγώ τι λέω, κύριε Τζίνη. Είναι δική σας θεωρία. Πολιτική μου πολιτικούς μονόλογους θα κάνουμε εδώ. Δηλαδή, αφήστε να ακουστεί και κάποιος άλλος τέλος πάντων. Μην μου σηκώνετε τη φωνή. Σας παρακαλώ, κυρία Πέργη. Μην μονοπολείτε τη διαδικασία. Σας αφαιρεί το λόγος. 100 φορές να μου τον αφαιρέσετε. Σας αφαιρεί το λόγος. Εντάξει, εσείς έχετε αφαιρέσει τη σοβαρότητα. Μάθετε να ακούτε. Είναι προτέρημα για αυτό που υποβάλλετε ερωτήματα. Μάθετε να ακούτε. Και ακόμα και αν δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις. Εσείς δεν έχετε άσκηση στο να ακούτε. Μάθετε να ακούτε. Εγώ σας ακούω εδώ πέρα τόση ώρα, αλλά δεν μπορώ άλλο. Είναι δικαίωμά μου, δεν αντέχω άλλο. Καταλαβαίνει ο κόσμος, κύριε Μαρκούλη. Σας παρακαλώ, ευχαριστώ. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά, κύριε Απέργη. Συγκαλύπτετε εδώ. Εμείς συγκαλύπτουμε. Τι συγκαλύπτουμε? Εσείς πετάτε σκιές. Αυτός που συγκαλύπτει εδώ πέρα, όλες οι προσφυγές σας που έχετε κάνει έχουν πάει στον πάτο. Θα σας τα πει και ο κύριος Δημάρχης μετά. Για όλα τα θέματα. Εμείς συγκαλύπτουμε. Τι λέτε, κύριε Μαρκούλη? Και αυτό τρέχατε να διορθώσετε τις αποφάσεις από μόνοι σας. Απορρίφθηκε, κύριε Απέργη, αβάσιμη και τελευταία σας προσφυγή. Ναι, κοιτάξτε. Ναι, εντάξει, μου αρκεί αυτό. Ευχαριστώ.
Κύριε Δήμαρχε, πάρτε την ευκαιρία να απάσουμε και κάνει. Πώς θα γιατί άμα, κάνουμε, άμα θέλουμε να κάνουμε ζημιά στο Δήμο θα την κάνουμε. Μισό λεπτό. Εντάξει. Και μαθήματα τουλάχιστον νομικής. Παρακαλώ, έλα μόνο. Εντάξει, αφήσω με. Αυτά τώρα τις εντάσεις έχω βαρεθεί πια. Καλά είναι. Εντάξει, κατάλαβα τι θες να πεις. Κατάλαβα. Είναι λοιπόν, 27 άτομα εδώ πέρα. Κανονικά έχετε δίκιο, από αυτά που παρακολούθησα τώρα και από όσα γνωρίζω, αν απορριφθεί η τεχνική προσφορά, μηδενίζεται αυτός που συμμετέχει στο διαγωνισμό με την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς λόγω του ότι έπιασε κάτω από τη βάση τη βαθμολογία από τα μέλη της Επιτροπής και δεν πρέπει να ανοίξει η οικονομική προσφορά. Εν μέρη έχετε δίκιο, κύριε Απέργη. Όταν όμως το προβλέπει αυτό ο διαγωνισμός... Είναι μοναδική. Όταν το προβλέπει ο διαγωνισμός, πάμε αλλού. Αν η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόβλεπε κάτι άλλο, που από ό,τι κατάλαβα αυτό θέλει να πει ο κύριος Ρούσος, προβλέπατε κάτι άλλο στο διαγωνισμό, κύριε Ρούσο. Κάτι άλλο σαν τίτλο. Δηλαδή, θα απαντήσει μετά, μαζί... κύριε Δήμαρχε, δεν κάνουμε διάλογο. Ανοίγουμε στη διαδικασία, παρακαλώ. Και ανοίγουν μαζί οι τεχνικοί. Ναι, παρακαλώ, θα τα δώσω πει ο κύριος Ρούσος αυτά. Αν θέλει κάτι άλλο, ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Ρούσος. Να σας θυμίσω ότι ο καθορισμός των όρων από την Οικονομική Επιτροπή έγινε με την απόφαση 48 στις 27 Μαρτίου. Από εκεί και έπειτα, πριν ήταν ο προϋπολογισμός, από εκεί και έπειτα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την διακήρυξη της πρόσκλησης για το διαγωνισμό και φτάσαμε μέχρι τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Ο δε καθορισμός των όρων είναι μια πολυσέλιδη απόφαση με 30 άρθρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να τα θυμάμαι όλα, ούτε να μπορώ να απαντήσω σε όλα χωρίς την υπενθύμηση των άρθρων εκείνων τα οποία είναι τα επίμαχα. Και ο κύριος Απέργης συνεχώς αναφέρεται στο μαθηματικό τύπο ο οποίος ορίζεται στην προκήρυξη πώς βαθμολογείται, στην προσφορά που αναφέρεται ότι αυτή που θα συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μικρότερη των 6,5 χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από κάθε περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτό αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν δεν βαθμολογηθεί, αν δεν προκύψει, δεν το γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο όταν είχαμε μία και μοναδική προσφορά. Διαφορετικά θα έπρεπε να πούμε δεν ανοίγουμε, δεν ασχολούμεθα, ξανακάνουμε το διαγωνισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να τον κάνουμε 2 και 3 φορές και μετά να ζητήσουμε την τροποποίηση των όρων όταν πρέπει να συμμετέχει μία εταιρεία όπως σας είπαμε τον ΕΛΟΤ. Όλα λοιπόν έγιναν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Και πολύ περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι, για να μην ξεγελιόμαστε. Αν είχε κάτι να πει η ίδια εταιρεία, θα το έλεγε. Αν είχε να πει κάτι η ίδια εταιρεία, θα το έλεγε. Η εταιρεία απλώς είπε. Ακούστηκαν πολλά σε εκείνη τη συνεδρίαση και πολύ περισσότερο δεν έπρεπε να βγουν ορισμένα έξω, υπό την έννοια τι. Δεν μπορεί το κάθε μέλος της Επιτροπής να μην μπορεί να μιλήσει για να μην κατηγορηθεί μετά ή να μην πει τη γνώμη του. Ή να βαθμολογήσει μουγκά. Κάποια, 1, 2, 3 μέλη είπαν και την άποψή τους. Γιατί είναι οι κακοί δηλαδή. Σε σύνολο όμως της βαθμολογίας που προέκυψε από όλα τα μέλη, χωρίς να γνωρίζει κανείς, αλλού ήταν μειωμένη, αλλού ήταν κοντά χαμηλή να το πω και αλλού ήταν και υψηλή. Και προέκυψε μια βαθμολογία η οποία όπως και να το κάνουμε σήμερα είναι κάτω του 6,5. Πρώτα απ' όλα. Στην παρατήρηση του κυρίου Πάπτση ότι οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται για τη σειρά, ας ψαχτούν οι εταιρείες τι αποβλέπουν από τη σειρά. Να μιλήσω, κύριε Γαβιώτη, να ακούσετε για αυτά που ρωτήσατε. Ποιες εταιρείες και με ποιο στόχο. Πρώτον. Δεύτερον, η συγκεκριμένη διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και ορίστηκαν. Και ιδιαίτερα η εκπρόσωπος. Είχε μεγάλη εμπειρία η συνάδελφος δημοσιοπάλληλος από την αναπτυξιακή. Τρίτον, κάναμε πάρα πολλές ώρες τις 2-3 φάσεις που ανοίγαμε και βλέπαμε εδώ πέρα, σε αυτή την αίθουσα εδώ, με βάση την προκήρυξη και την νομοθεσία. Όλα ήταν τυπικά. Τέταρτον, ακούγεται και γράφεται ότι αυτή η εταιρεία θα έφερνε τουρισμό στη Σύρα. Από πού και ως πού. Αυτή η εταιρεία, και εκεί ήταν η αντίθεσή μας ως δημοτική κίνηση, θα έπαιρνε 30.000 ευρώ. Με βάση το διαγωνισμό, αν επιλεγόταν από την Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά σήμερα, για να φτιάξει ένα λογότυπο. Τίποτα άλλο. Αυτό ήταν όλο.
το λογότυπο μπορούμε να το φτιάξουμε κι εμείς. Υπάρχουν καλλιτέχνες να δώσουμε αυτά και να μην γίνει όπως έγινε κάπου αλλού ακαλέσθητα. Αυτό ήταν όλο. Μην μεγαλοποιούμε και μαγικοποιούμε τι θα έκανε αυτή, τίποτα παραπάνω δεν θα έκανε. Ένα λογότυπο που ήταν και λάθος, όπως φαίνεται στην εισήγηση, γιατί το τι πρέπει να προβληθεί από τη σειρά. Ήταν λάθος. Sweet Zeros. Ούτε καν εσύ δεν φαίνεται. Και ένα λουκούμι. Δεν έχουμε τίποτα με το λουκούμι. Δικό μας είναι. Άλλα πρέπει να προβάλλει. Τα παλιά συνθήματα τουριστικά είναι πολύ καλύτερα. Του Αρχόντισα, του Κυκλάδου και ας πούμε. Λέω συγκριτικά. Εμείς μας αντίθετοι έγιναν εδώ με επιχειρήματα δικά μας από μένα, από τη Δημοτική Κίνηση, αναλυτικά με την εταιρεία και απάντησε σε όλα. Νομίζω γι' αυτό και βαθμολογήθηκε και συνολικά από την Επιτροπή. Δεν θα πω τι είπα εγώ στην μυστική, τι έκανα ψηφοφορία, γιατί εξακολουθεί και κρατιέται ως μυστική, έτσι. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Επίσης, δεν θα μιλήσω τώρα μία φράση γιατί το είπε ο κ. Απέργης και εμένα μου έκανε εντύπωση μέλος της Επιτροπής που μετά παρετείται και είναι παρακάτω θέμα, δεν θα μιλήσω άλλο. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο, επειδή δεν, το λέει καθαρά, δεν εγκρίθηκε αυτό παρατείται από την Επιτροπή την Τουριστική. Επόμενο, η Τουριστική Επιτροπή είναι ανοιχτή για όλους. Δεν έχουμε καμία εμπάθεια με κάποιο πρόσωπο και τώρα μπορεί να συμμετέχει ως πρόεδρος, ξέρω εγώ. Απλά η παράταξη της μείζωνας πληροφορίας έχει μάθει να μαζεύει σε όλες τις επιτροπές του Δήμου όλες τις θέσεις. Και επειδή δεν τη βγήκε στην τουριστική, κοπανάμε την τουριστική. Ας φέρει εδώ σχέδιο και το κύριο για όλους μας είναι το διπλό και τελειώνω. Και επιμένουμε το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δεχτεί την απόφαση που και ο κύριος Πάπης συνηγόρησε ότι απορρίπτεται αυτή η εταιρεία. Αυτό που λέει και η Επιτροπή που τοποθετήθηκε. Να τελειώσω. Πείτε ό,τι θέλετε, κυρία Πέργη. Εμείς ούτε. Δεν το λέω κακολογώντας. Δεν ξέρω, παιδιά, μυστική ήταν. Υπάρχει υπάλληλος της αποφάσης, δεν τις γράφει ο κύριος Ρούσος. Το κείμενο το έγραψε υπάλληλος που έχουμε στο, για κάποιες ώρες στην τουριστική. Έτσι, το θέμα είναι άλλο. Και τελειώνω. Θέλουμε ένα σχέδιο τουριστικό ευρύτερο που είναι πολλαπλό. Εμείς θα φέρουμε και προτάσεις. Συγκεκριμένα. Ας φέρει όμως και η παράταξη του κ. Πάπη τις προτάσεις συγκεκριμένες. Πού πια υπάρχει, υπάρχει καμία πρόταση για τον τουρισμό. Θα μας πει μία. Πού υπάρχει σχέδιο ευρύτερο και συνεκτικό. Έτσι, και τελευταίο, η τουριστική επιτροπή του Δήμου που βαράμε τους Δήμους και την τουριστική κτλ. Θέλει υπάλληλο. Αν προσέξατε την τελευταία δήλωση δημόσια του κ. Δημάρχου και του κ. Κεράνη, πιθανόν για να σώσουμε εργαζόμενους με τα νομικά πρόσωπα, αν περάσουν στο Δήμο, να εξοικονομηθούν υπάλληλοι για την τουριστική. Και τότε μπορούν να έχουν περισσότερους και να έχουν και περισσότερα λεφτά. Έτσι, τελείωσε. Και ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είτε άνοιξε οικονομική προσφορά είτε όχι, ουδόλως αλλάζει το αποτέλεσμα της, του πρακτικού. Δηλαδή, αυτός που έχει απορριφθεί, το κλάσμα που θα δημιουργηθεί μετά με την οποιαδήποτε προσφορά είναι πάλι μηδενικό. Λοιπόν, χωρίς αυτό, θεωρώ όμως και εγώ ότι αυτό που είπε ο κ. Απέξης, νομίζω ότι. Τώρα, δεν ξέρω πώς προβλέφθηκε σε αυτή την προκήρυξη. Ναι, τώρα να πω κάτι άλλο ακόμα. Θεωρώ επίσης, χωρίς να ξέρω ούτε τους όρους, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δύο στάδια. Μάλλον ήταν το στάδιο των δικαιολογητικών, τα on-off που λέμε, και εν συνεχεία ήταν πρώτο στάδιο βαθμολόγηση με κριτήρια. Και εφόσον προκριθεί, πα και γίνεται το κλάσμα με την οικονομική προσφορά. Ο οποιοδήποτε μειοδότη απορριφθεί μπορούσε να προσφύγει κατά του πρακτικού, λέω εγώ, γιατί σε όλες τις δημοπρασίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν δεν έχουμε προσφυγή και εκδίκαση της προσφυγής, τότε δεν έχουμε, πιστεύω, παρά να αποδεχτούμε το πρακτικό που έχει προκύψει. Αυτό νομίζω. Δεν θα μείνω στο τεχνικό ζήτημα, αλλά θα προειδοποιήσω πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε ένα φαινόμενο δυσφήμισης του ίδιου του θεσμού, στο οποίο πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάποιοι λοιπόν πήγαν κατά την προσωπική μου άποψη, και αυτό είναι διερευνητέο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Μπορείτε να το διερευνήσετε κι εσείς και να το ψάξετε περισσότερο. Εδώ έχουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος μάλλον φωτογραφήθηκε για κάποιο, από κάποιους, για κάποιο συγκεκριμένο, και όταν αυτό απέτυχε, κάποιοι αντέδρασαν με τον τρόπο που αντέδρασαν, δυσφημίζοντας προς τα έξω το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε, τα δακτυλικά αποτυπώματα αυτής της ιστορίας βρίσκονται στο εξής πάρα πολύ απλό. Ποιος έδωσε προς τα έξω τη βαθμολογία που έβαλε ο κ. Τζίνης ή οποιοδήποτε που τοποθετήθηκε. Ποιος είχε λόγο να τη δώσει. Και διαβάζαμε στο διαδίκτυο ότι ο Τζίνης κατέστρεψε την τουριστική προβολή διότι έβαλε ένα ο Τζίνης.
Αν έβαλε λοιπόν ένα ο Τζίνης και είναι αληθινό, κάποιος το διέρευσε απ' έξω επειδή είχε στήσει τη δουλειά τη μηχανή και δεν του βγήκε. Καλό λοιπόν είναι αυτά να τα διερευνούμε, γιατί το πρώτο που πρέπει να προστατεύουμε είναι η φήμη μας σαν Δημοτικού Συμβουλίου και η ικανότητα των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και γι' αυτό θα έρχομαι εδώ πέρα πάντα και θα υπερασπίσω το θεσμό όσο θα κάθομαι εδώ, γιατί αν πάμε σε άλλες λογικές, εγώ στον κύριο Ρούσο μπορεί να φέρομαι επικριτικά. Ξέρω όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσε με αίσθημα δικαίου. Αλλά δεν ανέχομαι να βγαίνουν κάποιοι πονηροί και έξυπνοι και να λένε ότι όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι για το σκουπιδοτενεκέ. Και θα έρθουν οι μάγκες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι από αλλού και θα προβάλλουν τις δικές τους πολιτικές. Ευχαριστούμε τον κύριο Απέργη. Είναι λαμογές. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Απέργη, αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο, εγώ δεν έχω καμία σχέση βέβαια με την Επιτροπή Διαγωνισμού, αλλά θίγομαι και εγώ μόνο και μόνο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εμπιστευτεί κάποια άτομα, μεταξύ των οποίων από τα δεν ξέρω πόσα 6 μέλη, 2 Δημοτικού Συμβούλους, και εσείς κάνετε λόγο ακόμη και για στήσιμο διαγωνισμού, έτσι. Πώς δεν είπατε αυτό. Δηλαδή τα λόγια μας εδώ πρέπει να τα προσέχουμε απόλυτα, έτσι. Μάλιστα, ο κύριος Τζίνης. Ποιος σας έδωσε το λόγο, ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει, πάτε στο γραφείο να συζητήσετε. Εγώ δεν σας το δίνω. Κύριος Τζίνης, έλα, σας παρακαλώ. Εντάξει. Οι θεωρίες συνωμοσίας και τα σκοτεινά σενάρια είναι ευχάριστα στην ακοή, δύσκολα στην απόδειξη και περιμένω κάποια στιγμή από τη μεριά σας και την παράταξη την οποία εκπροσωπείτε να λάμψει επιτέλους η αλήθεια και να δείξει, να καταδεικνύεται την ουσία των πραγματών. Εντάξει, εύκολα είναι να μεταμελάς, κύριε Απέργη. Εύκολα. Αποδείκτο. Εμείς να φέρουμε το θέμα. Ποιος το έφερε? Εγώ να μου απευθύνω στο πληθυντικό, τουλάχιστον από λόγους σεβασμού προς το θέμα και να σου πω. Εντάξει, δεν έχω κάποιο άλλο θέμα. Εγώ σας σέβομαι διπλά. Εντάξει. Κάτσε ρε, Δημαρχέ, έχουμε μια ευχάριστη κομιθία εδώ, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Απέργη. Κύριος Τζίνης, παρακαλώ. Ο κύριος Τζίνης. Είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Και τι είμαστε εμείς εδώ πέρα, εισαγγελείς και φαγά. Είναι. Με συγχωρείς τώρα. Ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Αντιδήμαρχος που προεδρεύει μπορεί να κάνει τον τέντεκτη μετά από τόσα μέλη που συμμετείχαν στην Επιτροπή Τουρισμού. Αλλά επιπλέον. Ρωτήστε τον. Ένα λεπτό, να μιλήσω. Επιπλέον, μήπως χωρίς να το έχει δώσει κάποιος στη δημοσιότητα, δημοσιεύτηκε κάπου στον πίνακα ανακοινώσεων, δεν ξέρω, το πρακτικό της Επιτροπής με τη βαθμολογία. Μήπως, κύριε Πρόεδρε. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κάνουμε υποθέσεις. Παρακαλώ, ο κύριος Τζίνης έχει επιζητήσει το λόγο και περιμένει. Αλλά ιστορικά. Από εκεί και πέρα μπορείς να ξέρεις ότι δεν θα διαρρεύσει τώρα. Είναι δυνατόν να το διασφαλίσει κάποιος αυτό? Και σε κάθε περίπτωση δεν έχει νομίζω κάποιο λόγο ο κύριος Τζίνης να φοβηθεί. Απλώς θα σας πω εγώ ότι πράγματι η εταιρεία είχε απειλήσει κατά κάποιο τρόπο ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για δυσφήμιση της κτλ. Λόγω της χαμηλής βαθμολογίας που έβαλε ένα μέλος επιτροπής. Ωραία. Εμείς θα πάμε μάρτυρες υπεράσπισης του κύριου Τζίνη. Λοιπόν, κύριε Τζίνη, ακόμα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Απέργη για την υπεράσπιση. Νομίζω δεν χρειαζόμεθα υπεράσπιση. Εδώ έχουμε ένα διαγωνισμό, μια προκήρυξη. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με μέλη που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Με βάση αυτό κινήθηκε και απέδειψε την προσφορά. Διότι τη θεώρησε κατώτερη στην ποιότητα και από τα λεφτά και από το τι πρέπει να προβάλλει για τη σειρά. Απλό είναι. Ένα. Δύο. Τουριστική ταυτότητα η σειρά έχει, γι' αυτό έχει κόσμο. Αν αυτά τα λογότυπα. Γιατί λογότυπο ήταν και τίποτα παραπάνω για 30 χιλιάρικα. Αν αυτό το λογότυπο αποδίδει την πραγματική του. Δεν την αποδίδει. Ένα λουκούμι στρογγυλό. Δηλαδή, σαν να πας στο Παρίσι, που είναι η πόλη του φωτός και έχει τον Άιφελ και το Λούβρο και τις Βερσαλίες, και να βάλεις μια ελιά, να πούμε. Ένα λουλούδι παρισινό να προβάλεις. Το ίδιο διαλογική είναι. Ατόπιμα είναι αισθητικό και τουριστικό και πολιτιστικό. Και αντιτουριστικό. Δεν είναι αυτή η σειρά που πρόβαλε η εταιρεία. Αυτή ήταν η θέση μας. Για την μυστική ψυχοφορία, δεν λέω εγώ για το κάθε μέλος ή για μένα.
Ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει, δικό του πρόβλημα. Ούτε με ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν ως δημοτική κίνηση και νομίζω και ως δημοτικό συμβούλιο το τι λέει ο καθένας στο διαδίκτυο. Έχει επωνυμία, έχει αυτό να βγαίνει τα πει εδώ και δημόσια. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Θεωρούμε και τέλειωσα όπως ως δημοτική κίνηση. Κάναμε με επιχειρήματα και πρόγραμμα και πολιτική συγκεκριμένη και απορρίψαμε την επίθεση της Κεντρικής Ένωσης να αλώσει την τουριστική, να τη διαλύσει ο Φούχτελ της Μέρκελ και να τη ιδιωτικοποιήσει. Το ίδιο κάναμε και για κάποια ποσά για κουρασγερόπλια που δεν θα υπήρχε νόμιμη διαδικασία, κατά μία έννοια. Έτσι κάναμε και με αυτό. Λοιπόν, αυτοί που κατηγορούν να βγουν δημόσια, με κανένα πρόβλημα. Και παρακαλώ να εγκρίνετε την απόφαση που εισηγείται η Επιτροπή και η Οικονομική. Ευχαριστούμε, κύριο Τζένι. Κυρίες και κύριοι, μετά τη διαλογική συζήτηση, σας καλώ. Θέλετε κάτι? Απλά είχα βάλει ένα, όσο και ασήμαντο, είχα βάλει ένα ερώτημα στην αρχή, ποιο είναι το ύψος εγκυντικής. Το 5%. Του 5% του προϋπολογισμού. Να σας θυμίσω ότι ο προϋπολογισμός ήταν 30.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ. Η δε συμμετέχουσα εταιρεία πρόσφερε 25.500 πλέον του ΦΠΑ. Ήταν μειωμένη κατά 5.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, ποιοι εγκρίνουν το πρακτικό σύμφωνα με την εισήγηση? Ομόφωνα. Λοιπόν, έλα το. Δεναξάς, Απέργης, Αλμπανόπουλος, Βελισσαρίου, Πιταούλης, Δεκρής, Μιεκεράνης, Τζίνης. Εγώ το εγκρίνω επειδή έτσι πρέπει σύμφωνα με τον όπως επενδυσίγηση του κ. Γιαλόπουλου. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο, όπως έγινε. Όχι ότι δεν είμαστε σύμφωνοι με τη διαδικασία. Μανθόπουλος, Ξαγοράρης, Ρούσος, Δουράτσου, Γιαλόγλου, Ζουλουφός, Καζαντζάκη, Πάπιτσης, Πρίντεζης, Λούβαρης. Μειοψηφί, ο κύριος Δεναξάς έχει ψηφίσει. Παρόν ο κύριος Γαβιώτης και ο κύριος Βρούτση.